Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Η λίρα κατρακυλά, όμως οι επιθέσεις στην Ελλάδα επιμένουν. Αυτήν την ώρα που μιλάμε, θεία Κωσιόνη, δίνει συνέντευξη στο CNN Τούρκ ο Υπουργός Οικονομικών και διαβεβαιώνει στους Τούρκους πολίτες ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία και ότι δεν θα δεχθεί ξανά επιθέσεις από τους ξένους επενδυτές. Όμως η λίρα αυτή τη στιγμή συνεχίζει την υποτίμησή κατά 7,5%. Οι Τούρκοι πολίτες δεν τον πιστεύουν και πάρα πολύ τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Όμως για στα ελληνοτουρκικά, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος του ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελικ, επιτέθηκε για άλλη μια φορά στην Ελλάδα για το προσφυγικό, αλλά και στη Frontex και στους Ευρωπαίους, ισχυριζόμενος ότι βυθίζουν σκάφη, ότι έχουν μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι κάνει μαύρη προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδος. Ένα πράγμα παραδέχθηκε, ότι η στάση της Ελλάδος απέναντι στο προσφυγικό έχει αλλάξει την πορεία των προσφύγων και επιλέγουν, λέει, πια άλλες διαδρομές. Και κάτι που δεν είπε, από πού έρχονται οι πρόσφυγες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.